Κύριος Θεός, Κύριος, και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. And these came about from the Lord, and it is wonderful in our eyes. God is the Lord, and he revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Χριστού τη μεταμόρφωσιν πρωί παντήσομεν φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτια πιστή και βοήσομεν ηγηκέν η ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης ανησύνης το όρος το θαβόρο δεσπότης της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότητα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. The faithful prepare for the transfiguration of Christ and joyously celebrate, as we observe on this day, the four feasts and cry aloud, coming is the day of the divine exaltation, the Master is ascending the holy mountain of Tabor in order to shine with the beauty of his divinity. Ημέρα ευφρόσινος επεστηνήν της πιστής, της θείας εν δόξου τε μεταμορφώσεως, Χριστού του Θεού ημών, πάντες ουν φεδρυν θόμεν, του δοξάσε αξίως, άσμας η θεηγόρης, τα αυτού μεγαλεία. Εν ίσως Θεός εκλάμψας κόσμον εφώτισε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. The happy day of Christ, our God's most glorious divine transfiguration, has now arrived for believers all. Let us with joy observe it, and with songs God-inspired, glorify as is worthy all the great things he accomplished. For he, as God, has shown forth and illumine the universe. Εν ώρι το θαβόρ, συνανέλθομεν πάντες πιστοί τις μαθητές του Χριστού της προκρίτης, νοή και κατήδομεν τη αυτού μεταμόρφωσιν και δοξάσομεν της εις ημάς αυτού άκραν συγκατάβασιν διείς το κόσμο παρέχει ζωήν την αιώνιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ώρι το θαβόρ, συνανέλθομεν πάντες πιστοί τις μαθητές του Χριστού της προκρίτης, νοή και κατήδομεν τη αυτού μεταμόρφωσιν και δοξάσομεν την εις ημάς αυτού άκραν συγκατάβασιν διείς το κόσμο παρέχει ζωήν την αιώνιον. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλεψον τον ομιμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νική σε εντοκρίνεστέσε. Ιδούγαρα εν ανομία συνελήφθην και αμαρτία εκείσαι σε με ημίτη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησε στα άδρα και τα κρύφια τη σοφία σου εμπειροσά μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσομαι. Ακουτίς μη αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάστο έως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από το νομάτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγενήσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Λύση με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, εγκαλιάζεται η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσύν σου. Ότι η θέληση θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώ με τα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, αντί ευδοκία σου την Σιών και εκδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Εν τη θεία σήμερον μεταμορφώσει, η βρωτεία άπασα φύση προλάμπει. Θεϊκό εν εφροσύνη κραυγάζουσα. Μεταμορφούνται Χριστό σώζον άπαντα.
Church honors wise Eusygnius as a martyr of the true faith and a genuinely God-minded saint, and she glorifies his divine contest today, saying, Most merciful one, guard your servants through his intercessions. The host of believers rejoices today as they honor the memory of Eusygnius, royals, patriarchs, and those in government, foreigners, servants, the poor, and locals. Everyone run to celebrate the miracles of the martyr. His tomb pours out the grace of miracles, and people with faith receive the benefits, and they publicly praise God, singing, Most merciful one, guard your servants through his intercessions. Του αυτού μηνός προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου και αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες και αυτάδελφοι κατίδιος και κατιδιανός λιθοβοληθέντες τελειούνται και αυτή η μέρα η Αγία Νόνα η μήτυρ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυς Σόλευ, ο Αιγύπτιος Βέλη, το ξευθύς τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτυς Φάβιος ή Φαβιανός, επίσκοπος Ρώμης, ξύφη τελειούται. Και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, λέησον ημάς. Αμήν. Η Θεοτόκον και η μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαραποτουνήν μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των κερουβίμ, ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε με μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάσας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέος καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Σε την απειρογαμόν Θεοτόκον,
ακολουθούσαν τον αρχηγόν της σωτηρίας ημών εν ύμνης μεγαλύναμε. Και την είδη Κύριου δεηθώμε. Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και παθαίνω Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα αναπέμπουση τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φωρακιστής Ευσύγνιε την του Χριστού πανοπλίαν τας παρατάξεις έτρεψας των αθέων τυράννων και ήρας νίκης βραβεία ανδρικός εν αθλήσας μεγαλομάρτης εν δοξέ οθενήν τη τριάδη παρεστικός συναγγέλης πανσοφεμία ελείπης υπερημών δεόμενος των τιμώντων σε πόθο. Η δόξη σε φιέμενη ο λύκος της εν Θεού τον νεφος διακόψομεν τους γεωδούς αρκείου μετάσιο προς το όρος το θαβόρ ανεθόντες και Μωυσή ηλίατε μαθήτων της πρωτάρχας ημετασχήν θεϊκής ελάμψω έως απροσίτου αξιωθήν εσπεύσομεν φως φώτη προσλαβώντες. Ναι, ας απνοήεν εσά τότων Κύριον, εν είτε των Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της ύψης, συπρεπήμως το Θεό. Εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συμπρεπήμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού της Παναγίας εν δόξου μεταμορφώσεως προϋπαντήν ποιούντες τη παρουσή ημέρα Χριστόν δοξολογούμεν τον την ημών το πυρί της θεότητος αναμορφώσαντα praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and the lyre,
We are observing the four feasts of the glorious Holy Transfiguration on this day, and we therefore are glorifying Christ God, for with the fire of divinity he restored our fallen nature and shone brightly as before in his incorruptibility. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Επί το Άγιον όρος δεύτε απείομεν και την παμφά εστάτη μεταμόρφωσιν πίστη. Πετίδομεν Κυρίω τούτον πιστός προσκυνούντες και λέγοντες Σι Θεός ημών μόνος ο σαρκωθείς και Θεός αστό ανθρώπινο. Εν είτε αυτόν εγκυβάλλης ευήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλλης αλλαλαγμού πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, αυτή εστίν ημέρα η προεόρτιος, με την μεταμορφούτε ο Χριστός συμπαρόντων, Μωσέος και Ηλία και των αυτών μαθητών εν τον ηθάβων, φωνής δε θείας λαλούσης ούτως εστίν, αλήθως ο εκλεκτός μου Υιός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νόμου και προφητών σε Χριστέ ποιητήν και πληρωτήν εμαρτύρησαν ορώντες εν την εφέλη Μωυσής ο Θεόπτης και Ηλίας ο έμπειρος αμαρτυλάτης και αφλεκτός ουρανοδρόμος επί της μεταμορφώσεως σου μεθόν και ημάς του σου φωτισμού αξίωσον δέσποτα νυν σε εις τους αιώνας. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δημούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αλλά ισόν ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσασε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσαν Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερι ποιείς άμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου,
Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεήσον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με, του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Πράτηνον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Χριστού την μεταμόρφωση προϋπαντήσομεν, φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτια, πιστή και βοήσομεν, ήγη καιν η ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, άνησύνη στο όρο στο θαβόρο δεσπότη τη θεότητο αυτού, απαστράψε την ωραιότητα. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέ της ανώτερη ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. For the peace of the whole world, for the stability of the Holy Church of God, and for union of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ του Αγίου τούτου και του μεταπίστου ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσιμου Μακαρίου, του Τιμίου Πρεσδερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this land, its civil authorities, and all its people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ του ευσεβούς ημογένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο Χριστό ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ της πόλεως και νορίας και κοινότος ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστην κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For seas were weather, the abundance of the fruits of the earth, and peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπερεκκλησίες αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For those who are traveling by land, sea, or air, the sick, the suffering, for captives,
and the safety of them all, let us pray to the Lord. Lord have mercy. Υπεπλέοντρον διπορούντων, νοσούντων καμνώτων, εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέτρισιν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσος ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πέθανου Μαρίας με τα πάντου την Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματι σου ύψιστε. Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. To proclaim your mercy in the morning and your truth at night through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σωτέρ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Have mercy. Help us, save us, have mercy on us, protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our O holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and our Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For yours, dominions, the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο αναγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη τη σου σαλευθήσετε. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Holiness is proper to your house, O Lord, unto length of days. Save us, O Son of God, who are wondrous in your saints. We sing to you, Alleluia. Ως το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος, εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτηκε έτιαν την Κυρίου δεηθώμεν. Και ελέησον. Αντιλαβούσος ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Και ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πεθανού Μαρίας με τα πάντων Αγίοι μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτια πιστή και βοήσομεν
η γη καίν η ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, ανησύν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης. Της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότητα. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. A faithful prepare for the transfiguration of Christ, and joyously celebrate, as we observe on this day, the full feast, and cry aloud, coming is the day of the divine exaltation. The Master is ascending the holy mountain of Tabor in order to shine with the beauty of his divinity. Ως εμπλίος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβώς, νεάζον το φρόνημα εσχεσι γύρα καλός, Ευσύγνιε δόξε, όθεν ομολογήσας τον υπέρθεον λόγον, ήλεξας ασαλέως, παραβάτου το θράσος, εν τεύθε με τα μαρτύρο μάρτης δε δόξαστε. Αγίαν αργυρικέ θαυματούργη, επισκέψαστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημί. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εγχώρουν οι μαθητές σου εν την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, η ναόταν σε είδος εις σταυρουμένον, το με βάθος νοήσωσιν, εκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σοι υπάρχεις αληθώς. Του Πατρός το απάγασμα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Motu, have mercy on us. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ευδύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. The proclamation went forth into all the earth, and their words to the ends of the world. Let us listen attentively. The heavens declare the glory of God. The firmament shows the creation of his hands. Wisdom. The reading is from Peter's first universal letter. Let us listen attentively. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the exiles of the dispersion in Pontus, Galatia,
Cappadocia, Asia, and Bithynia, chosen and destined by God the Father and sanctified by the Spirit for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood. May grace and peace be multiplied to you. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to an inheritance which is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, which though perishable is tested by fire, may redound to praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Without having seen him, you love him, though you do not now see him. You believe in him and rejoice with unutterable and exalted joy. As the outcome of your faith, you obtain the salvation of your souls. The prophets who prophesied of the grace that was to be yours searched and inquired about this salvation. They inquired what person or time was indicated by the Spirit of Christ within them when predicting the sufferings of Christ and the subsequent glory. It was revealed to them that they were serving not themselves but you in the things which have now been announced to you by those who preached the good news to you through the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Therefore, gird up your minds, be sober, set your hope fully upon the grace that is coming to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you, who is holy, be holy yourselves in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you invoke as Father him who judges each one impartially according to his deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your fathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was destined before the foundation of the world, but was made manifest at the end of the times for your sake. Through him you have confidence in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God, having purified your souls by your obedience to the truth. For a sincere love of the brethren, love one another earnestly from the heart. You have been born anew, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord abides forever. That word is the good news which was preached to you. So put away all malice and all guile and insincerity and envy and all slander. Like newborn babies, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. For you have tasted the kindness of the Lord. Come to him, to that living stone, rejected by men, but in God's sight chosen and precious. And like living stones, be yourselves built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and he who believes in him will not be put to shame. To you, therefore, who believe, he is precious, but for those
who do not believe, the very stone which the builders rejected has become the head of the corner, and a stone that will make them stumble, a rock that will make them fall, for they stumble because they disobey the word, as they were destined to do so. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, that you may declare the wonderful deeds of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were no people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ειρηνήσι των αγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία αρθή άκουσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Έκατα μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προς ήρθον οι μαθητέ του Ιησού και είπον αυτό, είδας ότι οι Φαρισαίοι εσκαλανδίθησαν ακούσαντες των λόγων. Ο δε αποκριτής είπε, «Πάσα φυτία ίνου και φύτευσεν ο υπατήρ μου, ουράνιος εκριζωθήσεται. Άβετε αυτούς οδηγήσει, τυφλή τυφλών, τυφλός δε τυφλών, εάν οδηγεί, αμφότερης βόθινο πεσούνται». Αποκριτής δε ο Πέτρος είπεν αυτό, «Φράσουν ημίν την παραβολήν ταύτη». Ο δε Ιησούς είπεν, «Ακμήν και ημείς ασυνετή εστέ». Ουπονοείται ότι παν τα εισπερευόμενον εις το στόμα εις την κοιλίαν χωρί και εις αφεδρώνα εκβάλλεται, τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κοινή των ανθρώπων. Εγά της καρδίας εξέρχονται, διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδοματηρία, βλασφημία, τα αυτά εστί τα κινούντα των ανθρώπων, το δε ανύπτως και συμφαγήν ουκοινή των άνθρωπων και εξεθών εξήλκηθεν ο Ιησούς, ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. The readings from the Holy Gospel according to Saint Matthew, let us attend. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? He answered, Every plant which my heavenly Father has not planted will be rooted up. Let them alone, they are blind guides. And if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. But Peter said to him, Explain the parable to us. And he said, Are you also still without understanding? Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and so passes on? But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a man. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, fornication, theft, false witness, and slander. These are what defile a man, but to eat with unwashed hand does not defile a man. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. Δόξα σοι, Κύριε. Δόξα σοι. Πάντα φυλατώμενοι, συνδόξα να φεύγουμεν, Πατρί και Κοριό και το Αγίο Πνεύμα, την Ή και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δαϊθόμεν, Κύριε Δαϊσόν, που δεις άξιος της δεσακεύσης επιθυμίας και δράσης και προσέργειας εν δείξει βασνές. Ah.
Συνημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Υπέτροπε τεθέντα τιμιοδόρον του Κυρίου δεήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστειος ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών εν αυτό του Κυρίου δεήθωμε. Κύριε ελέησον. Deliverance from all affliction, anger, danger, and distress. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Την ημέρα βασανταλίαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. For an angel of peace, a faithful guide, a kind of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών
και εν το πλημελήματον ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Which is good and beneficial to ourselves and for peace in the world, let us ask of the Lord. Παρά σου, Κύριε. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα να πέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Great and most holy, most blessed, glorious Lady Theotokos and Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. Κύριε. Δια των νυκτήριμων του μονογενού σου ημεθού ευλογητός η. Στο Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Αγαπήσομεν αλλήλους ειν εν ομονία ομολογή. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωριστόν. Τα στήρας σε σοφία προσχωμέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μόνο γεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέν προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοιώσεν του Πατρίδιου, τα πάντα γένετο, τον διημάσου στους ανθρώπους και διάτρι μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις παρθένων και ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμποσκυνούμεν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώνει βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν εσέον. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και μετά του Πνεύματος σου. Ανοσχομεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Αξιών και δικαίων. Τον επινοικίων ύμνων άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γης της δόξης σου, ως ανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά ο εν της υψίστης. Λάβετε, φάγετε, το τόμο έστι το σώμα, το υπερήμον κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Ιε
Κύριε, δεξ' αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πάσα εκ των σών σοι προσφέροντες, κατά πάντα και δια πάντα. Υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Βεθένου Μαρία. Αξίων εστίν ως αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακαρίστον, και παναμόνητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν. Εμπρότης νηστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ορχάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έτοιμον για μακραμέρευοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ο νέκος κατά διάνοιν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. And grant that with one mouth and one heart we may glorify and praise your honored majestic name, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ will be with you and with your spirit. Father, the name of the Lord, set the captain in the Kyrie eleison. All the precious gifts present and sanctified, let us pray to the Lord that our loving God, who has received on his holy heavenly spiritual altar, as a sweet smell and sweet fragrance, may send down to us and return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως το μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστείται το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τρεπιούσιον δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών,
αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιτέου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της τάς και βαλάς ημών ο Κύριο κλίνομε. Συ Κύριε. Αρήτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθά ευλογητώσει. Συ του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Προσκομεν, λέρεσετε, τα Άγια της Αγίας, τη Χολικής, for the holy people of God. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Πλήρη Πνεύματος Αγίου, Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αστράφθητη κατωθέν φως ουρανού υπέρ ηλιών, και γη ακουτίσθητη ρήματα ζώντος Θεού, την ιότητα το μεταμορφουμένο, πατήρ μαρτυρήσει γάρ, επί του όρου σταυρών. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, βρωτός το ρωμένον, αλλά Θεός το κρυπτόμενον, επί το θαβόριον Χριστός ανέρχεται, της θεότητος αυγήν παραγυμνώσε, τες υπέρ των ήλιων δόξης λαμπρότηση. Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, γνωστός νυν προέρχεται, εμφανιστήν εμωσή Χριστός, και δόξαν την άρητον δείξε εν όρη θαβόρ, την προς πρόσωπον αμέσως ομιλίαν, κυθόμενη σήμερον προεορτάσομεν. Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, τες πανευκλεστάτες τάξεσιν αγγέλων παναείδημε, συνυπάρχων απαύστος τους δοξάζοντας σώζε τη μνήμη σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, οίκος του παρακλήτου, υγειασμένη σου διάνοια, αθλοφόρε δείχθη, δια τούτος επίστη γεραιρωμέν. Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νέκρος ειν ζωή φόρων, τους αρκή παθώντας, εξεικόνησας της αρκής σου παμάκαρ, και της όντως ζωής κατηξίωσε.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κράτος παρανομούντων, κρατήνθεις το Πνεύματι κατέβαλες. Και τους νόμους Κυρίου Παναίδη με Μάρτης εκράτηνας. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Λέλητε η κατάρα πέπαυτε η λύπη τη κοίηση σου. Πάντε βλόγητε κόρη των πιστών ευφροσύνη πανάμωμε. Ταύτην προεόρτιον την ημέραν επιτελούντες οι πιστοί της μεταμορφώσεως Χριστού του λυτρωτού ημών πρωτίσομεν εν άσμασι. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Την είσοδον φθάσαντες της Αγίας μεταμορφώσεως Χριστού και εμείς αστράψομεν τες θείες αλλοιώσεσιν αυτήν κατασπαζόμενη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, όρος υψηλότατον την καρδίαν και καθαρμένην εκ παθών έχοντες οψόμεθα Χριστού την μεταμόρφωση φωτίζουσαν τον νουν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τριάδα προσώπων τη διαιρέση μονάδα φύσιν θεϊκήν πάντες προσκυνήσομεν, Πατέρα των Άναρχων, Υιόν και Πνεύμα Αγίον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την άμωμον κόρην εξής προήλθε μετά σαρκός άνευ τροπής, Χριστός ο Θεός ημών, υμνήσομεν άπαντες ως όντως Θεοτόκον πιστή. Δεσπόζων της κτίσεως απάσης, οράφης μορφήν δούλων λαβών, εν ήτο της θεότητος απρόσιτον απαύγασμα, τις μαθητές παρέδειξας, καθώς εχώρουν θεάσαστε. Εξ όρους επέγεται αστράψε της δόξης ο Ήλιος Χριστός και των εξ ύψους λάμποντα φωστήρα αμαυρώσε φωτί, ούτε σαυγές λαμπρό μενή προεορτάσομεν σήμερον. Ζωής αιωνίου εκπληρώσον τα ρήματα πάρεστη Χριστός απερδεικνύων πράγματα της φύλης επιγνώσεσθε, εν αυτό ευδόκησε την πατρικήν δόξαν αστράπτουσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μεταφόδου Θεοπίστειος και αγάπης προσέρθετε, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθεία, διαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή χαρή μας έσωσε.
πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρωθήτω το στόμα ημών εν έσεως, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξαν Σου, ότι εξίωσες ημάς των Αγίων Σου μεταχή μυστηρίων, τήρησαν ημάς εν το σώ αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη Σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή μεταλαβώντας των Θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων, επ' ουρανίων και ζώπιων φυκτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Ελπας εϊδας εμεσιονάς, εμπροτέκτας εκα παγιοκρές. Lord have mercy. Having us at this hour that I may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. And ειρήνη προέρθωμεν του Κυρίου δεϊθωμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογούν τους ευλογούντες σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας. Σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγία σου τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψεις μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου στις ιερές βασιλεύσεις ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πας δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον. Άνω θες την καταβαίνωξη του Πατρός των Φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμβεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ει το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ει το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Blessed be the name of the Lord from now and forevermore. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, πίσω μου δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντα και Παναμόμης αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες, ο Τιμίνο Πουρανίου δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εντόξου, προφήτου Πατρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξου και Πένφυν Αποστόλων, των Αγίων Εντόξου, Καλλινικού Μαρτύρων, των Σύων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Ναγίου Πατρός ημών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στον Απόλεως, των Αγίων Δόξων και Θαματουργών, Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεπατώ Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Μάρτυρος Ευσυνίου, ου και τη μνήμη επεντελούμε και πάντους των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε εις του Χριστέω Θεός ημών, ελεήσω και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς για φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί και χρόνια πολλά κιόλας για σήμερα. Να είστε πάντοτε καλά. Απόψε θα έχουμε τον Εσπερινό, γιατί δεν κάνουμε παράκληση απόψε. Θα κάνουμε Εσπερινό 6 ώρα το απόγευμα της μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Αύριο το πρωί Όθρος και Θεία Λειτουργία, λίγο πιο αργότερα θα είναι. 7.30 με 9.30 το πρωί. 7.30 με 9.30 ώρα το πρωί. Αύριο θα είναι η, όπως είπαμε, μεταμορφώσεως. Όπως γνωρίζετε βέβαια αγαπητοί αδελφοί, οι αριθμοί των ατόμων είναι μέχρι στα 90-95 που μπορούμε να βάλουμε αύριο μέσα στην εκκλησία. Εάν ξεπεραστούν οι αριθμοί τα 95 άτομα, θα αναγκαστούμε να τους έχουμε απ' έξω από την εκκλησία για να παρακολουθήσουν την ακολουθία. Λόγω επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω από 100 άτομα μέσα στην εκκλησία. Έτσι είναι ο νόμος μας αυτή τη στιγμή. Μέχρι την άλλη Τρίτη θα μάθουμε και πιο πολλά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα ξεδιπλώνονται ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε λίγη υπομονή και εύχομεθα αύριο το πρωί, μεγάλη μέρα και απόψε. Οπότε όσοι δεν μπορείτε να έρθετε αύριο το πρωί, ελάτε και το βράδυ στον Εσπερινό, 6 ώρα.
Πάλι και αυτό μετράει και πάλι αυτό είναι μεγάλη ημέρα. Οπότε αύριο απόψε 6 ώρα το βράδυ θα έχουμε το εσπερινό της μεταπροφώσεως και αύριο το πρωί όθος και θεία λειτουργία 7.30 και με 9.30 το πρωί. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Καθίστε κάτω παρακαλώ και θα σας πω τι θα κάνετε. Καθίστε κάτω.